Πάρω λίγο τραγωδία το βράδυ της Παρασκευής στη Φοινικιά. Λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, πυροβολισμοί σήκωσαν στο πόδι την περιοχή της Φοινικιάς. Δεν νομίζαμε ότι ήταν για πλάκα, ότι ήταν για καμιά γιορτή, κάτι, ότι παίζανε έτσι. Ένας άνδρας 43 χρονών έπεσε αιμόφυρτος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από ένα συντοπίτη του. Ήμουν σπίτι και άκουσα τις σιρήνες και ήρθα. Δεν ξέρω κάτι να σας πω, δηλαδή να σας ενημερώσω, αλλά είναι ντροπή τώρα αυτά τα πράγματα. Οι δύο άντρες φέρονται να είχαν μεταξύ τους διαφορές που συχνά τους έφερναν σε έντονες προστριβές. Είχαν διαφορές, ξέρετε. Συζητήθηκε ότι κάτι με τα μποστάνια, κάτι ασήμαντα πράγματα. Είχανε ξαναμαλώσει κάτι, του είχε πειράξει, κάτι η εργαλεία του είχε πάρει. Διαφορές μεταξύ τους και το πυροβόλησε. Και του παιδιά ντρέπεσε να πάνε να μου πειράσει τα εργαλεία που έχω μέσα στη μάντρα, στο χωράφι. Και από εκεί άρχισε, πριν ένα μήνα έγινε αυτό. Σε μια τέτοια στιγμή, το βράδυ της Παρασκευής, ο 67χρονος άνδρας στάθηκε απέναντι στο 43χρονο συντοπίτη του με την καραμπίνα, πυροβόλησε και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητό του. Εμείς θα θέλαμε να εκφράζουμε απειχώντας και την βούληση του εντολέα μας και να μεταφέρουμε την ειλικρινή του μεταμέλεια και συντριβή για την υποποιημική διερεύνηση αξιόπινη πράξη, τις ακριβείς περιστάσεις τέλεσης της οποίας ήδη έχει εκθέσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τόσο κατά την αστυνομική προανάκριση, αλλά και θα ξεδιπλώσει προσκομίζοντας όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων. Το θύμα αιμόφυρτο περπάτησε ως μια καφετέρια που υπάρχει στην περιοχή και ζήτησε βοήθεια. Ο δράστης εξαφανίστηκε. Εδώ εμείς κοιτούσαμε τον άνθρωπο. Περιμέναμε το ασθενοφόρο. Ήρθε η αστυνομία κατευθείαν και το ασθενοφόρο μετά από 5 λεπτά. Είχαμε μαντήλια, δέστα, κεφάλια. Το θύμα με τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα διεκομίστη στο εφημερεύο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Πελάτσας τι υποστήριξε, το ότι είχε προκληθεί από το θύμα? Θα ήταν τώρα προθύστερο από τη δική μου την πλευρά να αναφερθώ στα πραγματικά περιστατικά, δεδομένου ότι δεν έχει υποθεί τη γνώση μας το αποδεικτικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφερθεί είναι ότι πριν από ένα μήνα τουλάχιστον είχε δεχθεί επίθεση ο δικός μας εντολέας από τον φερόμενο σπαθώτα, περιστατικό για το οποίο μάλιστα έχει υποβληθεί έγκληση ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Η αστυνομία εξαπέλυσε άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και λίγο πριν τις 11 το βράδυ συνελήφθη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδείξει μια ανεπίγυπτη διαδρομή, τόσο προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή, ο οποίος δεν έχει ποτέ στο παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και σε κάθε περίπτωση πραγματικά βασανίζεται από πολύ σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, έχοντας περάσει τόσο από την πρωτοβάθμια όσο και την δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ, έχει κριθεί ότι παρουσιάζει 90% ποσοστό αναπηρίας. Ο 67χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές πως το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε. Από το αποδεικτικό υλικό, από τις πληροφορίες που μέχρι τώρα έχουμε δηλαδή, δεν προκύπτει σε καμία των περιπτώσεων ύπαρξη ανθρωποκτόνου δόλου, ούτε καν πρόθεση επέλευσης πρόκλησης σωματικής βλάβης στο φερόμενο σπαθώντα. Ο 67χρονος άνδρας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 23 Αυγούστου.